Έχουμε εξελίξει τελεσίγραφο τη Ρωσία μέχρι τι 4 για να απαντήσει η Ουκρανία στι διαπραγματεύσει στο ουδέτερο έδαφο. Να δούμε μετά τι 4 τι θα γίνει. Πού είναι, Πού είναι η Κορίνα. Κορίνα Γεωργίου. Λοιπόν. Θα μα ενημερώσει. Δεν την έχουμε τώρα. Δεν την έχουμε. Γεια σα, Έλα, έλα, κορίνα. Νομίζω να θα λοιπόν, είσαι εδώ στον πάρκο. Έλα, Ανέβηκα. Έλα, έλα. Άλλαξα τοποθεσία. Ωραία, λοιπόν, ωραία. έχουμε από ό,τι φαίνεται ένα αυστηρό τελεσίγραφο από την πλευρά τη Μόσχα στην Ουκρανική Αποστολή. Λέει λοιπόν ότι ο σύμβουλο του, του, κυρίου Πούτιν, ο Βλάντιμιρ Μεντίνσκι, δηλώνει λοιπόν ότι θα, υπάρχει, θα την ασφάλεια τη Ουκρανική Αποστολή σε περίπτωση που αποφασίσει να φτάσει στο, στη Λευκορωσία, στην Πολυχόμελο, που έχουν ήδη καταφτάσει οι Ρώσοι, η αντιπροσωπεία Όμω θα έχει ο, Περιθώριο Μέχρι τι 3 τοπική ώρα, 3 το μεσημέρι για την Λευκορωσία, 4 ώρα Ελλάδο δηλαδή. Και όλα αυτά την ώρα που ο κ. Ζελένσκι αρνείται ε, να συναντηθεί με τον Βλάντιμίρ Πούτιν ή η αποστολή του, οι του να συναντηθούν με εκπροσώπου του Βλάντιμίρ Πούτιν σε λευκορωσικό έδαφο, ε, αντιπροτείνει την άλλε πόλει, πιο ουδέτερε, τη Βαρσοβία, την Πρατισλάβα, τη Βουδαπέστη, την Κωνσταντινούπολη, την, τον Μπακού. Και βέβαια ο ίδιο κάνει λόγο για μια γενοκτονία, είπε

Ναι, ήταν ξεκάθαρο. Καμία ο σχέση με την πρώτη μέρα. Ήταν ξεκάθαρο, έκανε λόγο για εμ, εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία, ναι, ναι. Και για μια πράξη εκδίκηση, όπω είπε χαρακτηριστικά. Τα ίδια, βέβαια, πούμε, λέει και ο Πούτιν. Να πούμε, γιατί είναι σημαντικό, ότι ο σύμβολο. Καταρχά, η, η Ουκρανική πλευρά αναφέρει πω υπάρχει ο έλεγχο στα δυτικά του Κιέβου από του Ουκρανού. Δηλαδή, οι Ουκρανοί ελέγχουν τα δυτικά, τη δυτική πλευρά του Κιέβου. Στην ανατολική πλευρά, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν ε, ισχυρέ μάχε. Αυτό. Δηλώνουν, ε, αυτό δηλώνει ο σύμβουλο του ε, Προέδρου Ζελένσκι και βέβαια δηλώνει επίση ότι ο, ο Ουκρανό Πρόεδρο παραμένει στην, ε, στο Κίεβο. Δεν έχει αλλάξει η τοποθεσία του, όπω επίση αναφέρθηκε σε κάποιε άλλε περιπτώσει. Είναι και πάλι, ε, βεβαιώνει ότι είναι fake news. Ο Πρόεδρο Ζελένσκι παραμένει στην τοποθεσία που ήταν αρχικά. Κορίνα Γεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε, 4 η ώρα. Να δούμε. Τώρα. να δούμε. τι θα γίνει. Το, τελεσίγραφο. Γιατί όταν ζητάς, Τι παραπάνω θα κάνουν. Αυτό θα μπουκάρουν στην Ουκρανία. Ε, ναι. Εγώ διάβαζα χθε ότι υποτίθεται αυτή η νύχτα που πέρασε θα ήταν η μητέρα των μαχών. Ότι αυτή τη βραδιά θα έπεφτε το Κίεβο. Ότι θα ετοιμάζονταν ε, μαζικές μαζικέ επιδρομέ και βλέπει ότι δεν έγινε. Έπεσε ο Ξαφνικά ο Χάρκο. ξεκινάει. Ναι, η Ξεκινάει μια συζήτηση να πάμε διπλωματικά. Να μιλήσουμε δηλαδή κάπω να υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Λίγες ώρες <Κι> μετά, τελεσίγραφο. Μισό λεπτό. Κάτι να θυμηθώ. Κάνω λάθος που, ότι ο, 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 Πάνος ο, ο, ο Καμένος κάποτε είχε πει να φτιάξουμε καλά ή κάτι τέτοιο. Να. Το είχε ζήσει νομίζω ε? την εποχή κάτι εκείνη. Κάτι θυμήθηκα τώρα. Ο Πάνος Καμένος έχει πει πολλά. Έχει πει να δώσουμε βάσεις στη, στα μισά νησιά του Αιγαίου. Είχε πει <Κι> πολλά <Κι> κατά τη θητή δηλαδή, του στο Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή, να λέει, βέβαια, <Κι> καλό θα ήταν τότε ως υπουργό Άμυνα να είχε φροντίσει να ε, συντηρήσει λίγο καλύτερα τον εξοπλισμό των yeah. ενόπλων δυνάμεων. Yeah. τώρα. Δηλαδή, σκέψτε να τα είχαμε φτιάξει κιόλα. Να έχει δηλαδή, δηλαδή, διαθέσει. Γιατί α πούμε θέσεις, τώρα που το Και Έχει πάρει τη Ζαχάροβα yeah. και τον Καμένο. Δεν Ταγουράκης. μπορώ να μην το πω τώρα. Δεν μπορώ <laughs> <να μην laughs> το λοιπόν. πω. 500 εκατομμύρια είχαμε δώσει επί Καμένου και Τσίπρα για αεροσκάφη ναυτική συνεργασία. Σχεδόν μια δεκαετία μετά τα 500 εκατομμύρια έχουν δοθεί όλα στι εταιρείε. Ούτε ένα αεροπλάνο δεν έχει δοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Σα ευχαριστώ πολύ, Μάκη Πολάτου. Γεια σα, Εμεί πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.